Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στον Δήμο Κοζάνης. Θα συνομιλήσουμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΕΣ με τον κύριο Μάρκο Φλόρο, ο οποίος είναι ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δημότες. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με τους ελέγχους με την πανδημία. Τι γίνεται από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας, τι νεότερο έχουμε δηλαδή με τους ελέγχους που πραγματοποιείτε την τελευταία περίοδο και για τις βεβαιώσεις μετακίνησης, και αν είναι καλή εικόνα σε όλα αυτά που κάνετε και πραγματοποιείτε τους ελέγχους τώρα τελευταία. Η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει να είναι παρούσα σε κέρια σημεία συνέντευξη του Δήμου και να κάνει και ελέγχους όπου διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται, ας πούμε, τα μέτρα. Τέτοια προβλήματα όμως δεν έχουμε. Ιδιαίτερα οι δημότες εφαρμόζουν τα μέτρα και δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Πού δίνεται βαρύτητα, δηλαδή στους ελέγχους που κάνει η Δημοτική Αστυνομία, πού δίνεται βαρύτητα, στο κέντρο της πόλης, στις δημοτικές κοινότητες, γενικά, στις λαϊκές, πού επικεντρώνεται η προσπάθειά σας? Όταν γίνεται, στις λαϊκές κάθε φορά που γίνονται, αλλά πέρα από εκεί σε σημεία όπου υπάρχει πιθανότητα να συγκεντρωθεί κόσμος. Στο κέντρο που είναι η πλατεία, στις τράπεζες και περνάνε και, ας το πω, περιπολίες, παρότι δεν μου αρέσει. Η έκφραση δεν σας αρέσει, Από πάρκ που συγκεντρώνεται ο κόσμος. Θα υπάρχει δυνατότητα τώρα, λόγω της αποκριάς, δεν γίνονται εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, Σαββατοκυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, να αυξήσετε τους ελέγχους σε συγκεκριμένα σημεία? Τι ενημέρωση έχετε από την πολιτική προστασία? Η Δημοτική Αστυνομία θα κάνει και τα περίπολα της σε σημεία όπου ο κόσμος παλιότερα συγκεντρωνόταν, και το πρώτο μέλημά της είναι να κάνει συστάσεις να τηρούνται τα μέτρα και κυρίως οι αποστάσεις, βέβαια, εφόσον είναι στη φύση έξω. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να εφαρμοστούν και οι αποστάσεις και να μην έχουμε ζητήματα. Τώρα, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους και θα πρέπει να το τηρήσουμε. Έτσι. Τώρα σας φιλοξενούμε σήμερα και με αφορμή τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Μαλούτα. Είδαμε τη συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησε ο Δήμαρχος Κοζάνης. Να έρθω τώρα έχουμε και τον απολογισμό σας, τον οποίο τον είδαμε χθες, τον παρουσίασε και αναλυτικά και το kozan.gr. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι έργο έχει γίνει στην Αντιδημαρχία Οικονομικών και στην διοίκηση, τα δεδομένα, οι συνθήκες λειτουργίας, γιατί την τελευταία περίοδο, δηλαδή τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε ότι λειτουργείτε στην πανδημία του κορονοϊού, με πολλές δυσκολίες και με μείωση κονδυλίων προς το Δήμο. Γιατί δεν έχουν γίνει εκδηλώσεις, δεν έχουν γίνει εμποροπανήγυρες, πανηγύρια, έχετε χάσει αρκετά χρήματα. Για πείτε μας λίγο. Όπως το είπατε, πραγματικά τα δεδομένα μέσα στα οποία λειτουργούμε είναι τα δεδομένα της πανδημίας. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που εδώ θα πρέπει να αναφέρω πραγματικά και την σχετικά γρήγορη προσαρμογή των υπηρεσιών σε αυτό, και βέβαια οφείλεται και στην διάθεση των υπαλλήλων να προσαρμοστούν στον τρόπο λειτουργίας. Με όλα αυτά τα προβλήματα, παρόλο νομίζω ότι ο Δήμος έχει σε μεγάλο βαθμό ανταποκριθεί στις ανάγκες των δημοτών. Από την πλευρά της διοίκησης δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Το πρόβλημα λίγο πιο δυνατά, αν μπορούμε να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Από την άποψη ότι από την πλευρά της διοίκησης δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί που στραφήκαμε κυρίως ήταν, και αφορά βέβαια και την οικονομική υπηρεσία αυτό, ήταν πολλές δράσεις και δραστηριότητες του Δήμου. Σε πολλές δράσεις να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Μάλιστα. Ώστε να είναι πιο γρήγορη η παροχή των υπηρεσιών του Δήμου στους δημότες και πιο αποτελεσματική. Έχουμε έτσι... Το έχουμε καταφέρει, ιδιαίτερα στην οικονομική υπηρεσία, όπου να πω για πρώτη φορά από τότε που τουλάχιστον εγώ ασχολούμαι τα δημοτικά, δεν ξέρω πριν τι γινότανε, ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε Δεκέμβριο και είχαμε τη δυνατότητα από τον Ιανουάριο να λειτουργήσουμε οικονομικά, ενημερώνοντας τους προμηθευτές και, εν πάση περιπτώσει, γενικά να λειτουργήσει η οικονομική υπηρεσία. Πάντως βλέπω εδώ που λέτε μείωση οφειλών στην αγορά από 4 στα 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή, τους τελευταίους μήνες. Ναι, παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο έλεγχος, περίπου εκεί σε αυτό το ποσό έχουν μειωθεί οι υποχρεώσεις του Δήμου σε αυτό το ποσό περίπου που αναφέρατε. Και νομίζω ότι είναι ένα θετικό στοιχείο το πόσο ιεραρχημένα
2021 και συγκροτημένα λειτουργεί η οικονομική υπηρεσία. Μάλιστα, τώρα το 2021 είστε αισιόδοξος για αύξηση των κονδυλίων του Δήμου και τις χρηματοδοτήσεις και να δούμε περισσότερα χρήματα. Τι ενέργειες έχουν γίνει? Βλέπω εδώ έχετε έναν πλούσιο απολογισμό. Γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι οι χρηματοδοτήσεις των Δήμων είναι πολύ λίγες σε σχέση με τις ανάγκες της. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς αξιοποιώντας την τεχνολογία αλλά και τη διάθεση των υπαλλήλων μέσα από την σωστή συνεργασία, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε τουλάχιστον να μειώσουμε και άλλα τέλη των δημοτών, όπως κάναμε σε πρώτο βήμα, το έχω αναφέρει και στον απολογισμό, όπως κάναμε για τους βοηθητικούς χώρους που το μειώσαμε στο μισό τα τέλη. Θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι μετά και την ενεργειακή αναβάθμιση πολλών κτιρίων του Δήμου αλλά και τη συμμετοχή σε προγράμματα φωτοβολταϊκών του Δήμου, θεωρώ ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να μειώσουμε και άλλο τα τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό για τους πολίτες, να μειωθούν και να πληρώνουν λιγότερα, κύριε Αντιδημάρχη. Μια δύσκολη στιγμή που όλοι μας περνάμε, πιστεύω ότι ένας στόχος και του Δήμου είναι ακριβώς αυτός, να μειώσει τις δαπάνες του Δήμου και να ελαφρύνει τα βάρη των δημοτών. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση και ενημέρωση, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ωραία.